Κύριε Υπουργέ, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε δει ότι δεν δέχεται την κριτική για τον αντιλόγο. Κατά πρώτον, τη δεχόμαστε και συζητάμε στο κοινοβούλιο. Και δεύτερον, εμείς σε κανέναν δημοσιογράφο δεν έχουμε κάνει υποδείξεις ότι θα πει και το τι θα κάνει. Δικαίωμα είναι καθενός επαγγελματία να εκφράζει τη γνώμη του ελεύθερα όπως το κάνει. Εγώ μάλιστα στη σημερινή μου ομιλία, κύριε Λοβέρδο, διάβασα αποσπάσματα ενός δημοσιογράφου ο οποίος δεν συμπαθεί καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Δικαίωμα του, το κάνει με έναν τρόπο από τα μέσα στα οποία εργάζεται, τεκμηριωμένο κατά τον ίδιο, και ανέφερα αυτά τα οποία συνέβαιναν την κρίσιμη περίοδο. Γι' αυτό ενοχληθήκατε. Διότι αυτά δεν τα λέει κάποιος του ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει ο κύριος Πρετεντέρης. Και ενοχλείστε γιατί τα λέει ο κύριος Πρετεντέρης και τι να πείτε όταν λέει ότι πολλές φορές φωνάξαμε λύκος ή για την αναδιάρθρωση του χρέους κάναμε τα παγόνια και δεν λέγαμε ότι αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό σας ενοχλεί. Και αυτό σας ενοχλεί διότι έρχεται σε απόλυτη απόδειξη αυτού που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρχε ευθεία συνεννόηση ενός πολιτικού προσωπικού το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, των καναλιών τα οποία εξέπεμπαν αυτά τα μηνύματα και βεβαίως της οικονομικής ολιγαρχίας η οποία καθόριζε το πολιτικό πλαίσιο στον τόπο. Αυτά λοιπόν σας ενοχλούν. Αυτά σας ενοχλούν. Και σας ενοχλούν δύο φορές γιατί τα λέει ο Πρετεντέρης. Και γι' αυτό μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς λοιπόν, για να τελειώνουμε. Τους νέους, όσους θα... Σας παρακαλώ κυρία Βούλτευση. Κάνετε συνεχώς φασαρία. Έλα, επιτέλους. Το γεγονός ότι είσαστε γυναίκα. Παρακαλώ. Το γεγονός ότι είσαστε γυναίκα και σας σεβόμαστε περισσότερο, μην το εκμεταλλεύεστε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώνω. Και λέμε, κύριε Λοβέρδο, τους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι ενδεχομένως θα επενδύσουν, κανένας δεν τους γνωρίζει. Εδώ σας λέμε, σας καλούμε, ψηφίστε το άρθρο 2 και το άρθρο 13 που είναι η επιτομή της νομιμότητας και της διαφάνειας. Και όποιοι θέλουν δεν θα επενδύσουν με προσωρινές άδειες, ούτε με τις πλάτες κανενός κόμματος, θα επενδύσουν με ένα επενδυτικό σχέδιο και από εκεί και πέρα η ζωή θα δείξει και όλοι θα κριθούμε και όλοι θα ελέγχονται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ο κύριος Καραναστάσης έχει...